Έχετε φιλοσοφήσει? Τι δηλαδή επισορεύσαμε όλο το χρόνο μέσα στον οργανισμό που ήρθαμε να τον βγάλουμε εδώ, εδώ στην κολυβήθρα του Σιλοάμ στην Ερυψό? Τι είναι αυτά? Τοξίνες και λιπαρά πράγματα τα οποία τρώμε, μη διακρίνοντας την τροφή μας σε υγιεινή ή σε μη υγιεινή. Και ερχόμαστε εδώ και κάνουμε μπάνια να βγάλουμε αυτά. Πηγαίνετε κάτω να δείτε, χοιρινές μπριτζόλες τρώνε οι άνθρωποι. Χοιρινές μπριτζόλες τρώνε οι άνθρωποι και κάνουν μπάνια. Αλλά ντρεπόμαστε, τόσο κουτί είμαι. Και στη γειτονιά μου χθες Τετάρτη είχαν ανάψει φουφού και ψήναν. Είστε χριστιανοί, είχατε κάνει μπάνια και ψήνετε φανερά έξω στο δρόμο την Τετάρτη? Δεν φοβόσαστε ούτε Θεό ούτε άνθρωπο, τίποτα δεν φοβόσαστε εσείς? Δεν είχαν άρρωστο? Είχαν άρρωστο, το ψήναν μέσα, τον ταΐσουν. Ψήναν έξω, μισή μέρα. Πού θα μας πάει αυτός ο Θεός? Πού θα σταθούμε πλέον? Όλα. Και σήμερα ακόμη άνθρωποι που δεν είχαν λόγους υγείας κατέλησαν. Εισπίσμα της ημέρας, εισπίσμα του Αγιάννη, εισπίσμα της Εκκλησίας. Δεν ξέρω αν κανείς είναι από την περιοχή της Τριφυλίας. Είχα πάει μια φορά να μιλήσω επάνω σε ένα χωριό εκεί με έναν πάτερ που ήταν μαζί μου και εξομολογούσε αυτός, και πήγαμε σε ένα χωριό, το λέγανε Δάρα θυμάμαι. Και το βράδυ που μαζεύτηκαν, μιλήσαμε ό,τι φώτισε ο Θεός εκεί σε μια εκκλησία που είχαν, Αγιώργη αν καλώς ενθυμούμε, και κάτι μίλησα και για το θέμα της νηστείας, διότι οι παλαιότεροι, οι αγρότες μας, ενίστευαν και δουλεύαν και τσαπί, όχι με μηχανήματα, με τσαπί. Σήμερα δεν νηστεύουν, και παρότι τότε δούλευαν από νύχτα σε νύχτα, τώρα δουλεύουν 6 ώρες και δεν νηστεύουν. Και μίλησα κάτι γύρω με την νηστεία, και συγκεκριμένως γύρω από τον Τίμιο Πρόδρομο, ήταν καλοκαίρι. Και στέκεται ένα στο τέλος και μου λέγει, αυτό που είπατε είναι αλήθεια. Εγώ, λέγει, ήταν ξημερώματα του Αγίου Ιωάννου και ήρθα στο σπίτι στα ξημερώματα και είπα στη μητέρα μου να πιάσει, λέει, γάλα να μου φτιάξει να φάω. Και μου είπε αυτή, παιδί μου, σήμερα είναι του αφέντη του Αγιάννη, δεν τρώνε γάλα. Και εγώ βλαστήμησα και τον Αγιάννη και τη μάνα μου και την Παναγία. Και όταν άκουσε, λέει, η μητέρα μου ότι άρχισα να βλαστημώ, περίμενε, περίμενε, του λέει, περίμενε, πάνω στο πιάκο. Και πήγε και άρμεξε τη γύρα μέσα σε μια καβάθα και την έφερε, λέει, σε ένα ξύλινο τραπέζι που είχαμε σε μια κουζίνα. Η κουζίνα αυτή από πάνω είχε καλάμια. Και καθήν στιγμή έβαλα εκεί θυμωμένος εγώ το γάλα μπροστά μου και πήρα από ένα καλάθι ψωμί και άρχισα να το τρίβω. Εκκρεμάστηκε από πάνω ένα φίδι μακριό, δυο περίπου μέτρα. Χοντρό, μου λέει, τόσο μου έδειξε χοντρό. Και έρχεται αυτό και τραβάει το... και μου το τραβάει όλο, λέει, το γάλα από μέσα και μου το πήρε. Κόπηκε η χολή μου, έμεινα εκεί. Μου λες, λέει, από τότε, αν ξανατο έκαμε αυτό το πράγμα. Τώρα βέβαια, αν εμείς θέλουμε να μας στέλνει φίδια ο Αγιάννης ή να μας στέλνει η Παναγία κλπ, αυτό δεν είναι πίστης. Αυτές είναι εξαιρέσεις που πρέπει εμείς να τις λαμβάνουμε σοβαρώς υπόψη. Ο Θεός θέλει ηλαρών δότην. Θέλει να σου αρέσει και σένα, να το καταλαβαίνεις ότι είναι εντολή και πρέπει να εφαρμόσεις, γιατί είναι για το ίδιο σου το συμφέρον. Όχι μόνο πνευματικό, επαναλαμβάνω, αλλά και σωματικό. Είναι συμφέρον ο άνθρωπος να νηστεύει. Δυστυχώς, λέγω, έχει κατηργηθεί αυτό το πράγμα. Από μικρούς τώρα δεν τους μαθαίνουν τους νέους και τις νεάνιδες να νηστεύουν. Και φυσικό είναι όταν μεγαλώσουν αυτοί και κάνουν σπίτι δικό τους, μη έχοντας φόντα τίποτα από το σπίτι. Έτσι καταργήθηκε η νηστεία και δεν υπάρχει. Μόνο ο Σατανάς την παρουσιάζει την νηστεία μπροστά από τη Θεία Κοινωνία. Έφαγες λάδι χτες. Τον πόνεσε τον Κύριο αυτόν αν έφαγα λάδι χθες και δεν μπορώ να κοινωνήσω. Δεν ξέρω, λοιπόν, αν πέφτω στο κενό με αυτά που σας λέγω τώρα. Πολλοί θα ήθελα να πιστεύω ότι νηστεύουν,
αλλά δεν νηστεύουν σωστά. Θα μου πείτε τι, στο είδος? Όχι. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει, το καλόν ου καλώνει εάν μη καλός γέννηται. Νηστεύει παραδείγματι, όπως σας έλεγα ένα βράδυ, ένα ηλαρό εκεί έξω και θα το επαναλάβω για αυτούς που δεν το ξέρουν. Νηστεύει επί παραδείγματι από το λάδι, δεν νηστεύει από τα μάτια. Νηστεύει από το λάδι, δεν νηστεύει τη σάκα. Νηστεύει από το λάδι, δεν νηστεύει τη γλώσσα. Νηστεύει από το λάδι, δεν νηστεύει το δικαστήριο. Δεν νηστεύει τα ψέματα. Δεν νηστεύει το φθόνο. Και χίλια δυο άλλα πράγματα. Αυτές δεν είναι νηστείες. Αυτή είναι οργή. Χρειάζονται και τα δύο. Διότι ο άνθρωπος είναι διφύης. Είναι και σώμα, είναι και ψυχή. Και τα δύο πρέπει να νηστέψουν, ώστε να έχει αγαθά αποτελέσματα η νηστεία. Σας διαβάσω από ένα μέρος που είναι γνώμες πατέρων αυτή που θα σας πω και της Εκκλησίας μας. Να είδε τι λέει. Η Εκκλησία μας λέγει, επί παραδείγματι, βρωμάτων νηστεύουσα ψυχή μου, από φαΐ εφόσον νηστεύεις ψυχή μου, και παθών μη καθαρεύουσα, και από τα πάθη δεν καθαρεύει, δεν είσαι καθαρός, μάτιν επαγάλει τη ατροφία. Εις μάτιν λέγει, δεν τρως. Η μίγαρ αφορμήσει γέννηται προς διόρθωσιν, ως ψευδής μεσείται παρά Θεού, και της κακής της δαίμωση ομοιούται της μηδέποτε σιτουμένης. Μοιάζει, λέει, σαν το διάβολο, ο οποίος ποτέ δεν τρώει λάδι, αλλά δεν αλλάζει γνώμη. Και είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από το δικαστήριο και έχουν μπει και ψέματα και τρώνε αλάδια ή φασουλάδα, γιατί είναι Τετάρτη ή γιατί είναι Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Θα πρέπει αυτά τα δύο να είναι συνυφασμένα, και βρωματικός και ψυχικός νηστεία. Μια άλλη επίσης γνώμη, συμβουλευτική επάνω σε αυτή, είναι η εξής. Νηστεύοντες αδελφοί σωματικός, νηστεύσομεν και πνευματικός. Λύσομεν πάντα σύνδεσμον αδικίας, ότι διάφορες έχουμε όλα να τα λύσουμε και να τα χαρίσουμε. Πάσαν συγγραφήν άδικον διασπάσομεν εις οίκους, ή να λάβομεν παρά Χριστού του Θεού το Μέγα Έλεος. Εάν από το ένα μέρος νηστεύουμε το λάδι, από το άλλο μέρος δεν νηστεύουμε τα πάθη, τα λοιπά, τα δικαστήρια και τις κακίες, δεν γίνεται τίποτα. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει, ουχ αποχή βρωμάτων, αλλά και αποχή πλημελημάτων. Χρειάζονται και τα δύο, αν θέλει ο άνθρωπος. Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε ότι δεν τρώνε, νηστεύουνε, δεν καταλύουν, αλλά δεν ξέρω αν νηστεύουν και την αμαρτία, αν νηστεύουν και την εργασία των πέντε ζευγών των βοών εκείνων που λέγει η παραβολή του Χριστού μας, τα οποία είναι οι πέντε αισθήσεις του ανθρώπου. Νηστεύουνε άνθρωποι, βρίσκονται μπροστά σε ένα τραπέζι με χωρίς λάδι και κάθονται 3-4 ώρες και δεν νηστεύουν τα μάτια τους βλέποντας το TV. Και χίλιες δυο άλλες περιπτώσεις. Συζητούμε ημέρα νηστίσιμο από το τηλέφωνο και μία και δύο και τρεις ώρες, συζητώντας εις βάρος του Α, του Β, του Γ, κάποιας παραστρατημένης, κάποιου άλλου, δεν ξέρω τι. Και ταυτόχρονα έχουμε τη γνώμη ότι κάνουμε νηστεία και μάλιστα ετοιμαζόμαστε και για να κοινωνήσουμε. Δεν ξέρω αν τα λένε καλά αυτοί. Εγώ έτσι τα βλέπω και έτσι είναι. Θα πρέπει λοιπόν και τα δύο να γίνονται, διότι πολλοί τα έχουμε μπλέξει στο σημείο αυτό. Και σας είπα προχθές το βράδυ εκεί και δημιούργησε ηλαρότητα εκείνο το οποίο συνέβη στη Μάνη, που ένας πήγε να σκοτώσει κάποιον και επέβαλε στη γυναίκα του, εάν μέχρι το μεσημέρι δεν έχει γυρίσει, να του πάει φαγητό εκεί σε ένα σταυροδρόμι, σε ένα μεγάλο σκήνο που ήταν κρυμμένο. Φώτισε ο Θεός και δεν πέρασε ο άνθρωπος το μεσημέρι, δεν τον σκότωσε. Του πήγε φαγητό του κυρίου αυτού. Όταν άνοιξε το φαγητό αυτός να φάει για να πάρει τα πράγματα να φύγει αυτή πάλι, να τον αφήσει αυτό να περιμένει, σηκώνεται και της δίδει ένα κατά κέφαλο. Λέει, γιατί με χτυπάς? Λέει, τι ημέρα είναι σήμερα? Λέει, Τετάρτη. Γιατί έβαλες λάδι στα φασόλια? Με σε σκοπερμένα σκοτώσει τον άλλον, λέει. Και μου λες, γιατί έβαλες λάδι στα φασόλια? Άλλο λέει το ένα και άλλο το άλλο. Τέτοιους έχουμε πολλούς. Δεν είναι μόνο αυτός εκεί. Είναι πολύ τέτοιοι. Αλλά
Θα δώσουμε λόγο μια ημέρα. Δεν έχει κάνει λάθη ο Θεός. Δεν έχει σκοπό ο Θεός να μας στείλει στο σανατόριο. Άλλα είναι εκεί να μας στέλνουν στο σανατόριο. Βέβαια θέλει να φάει η Δεσποινής που εγύρισε όλες χωματερές και δεν μαζεύτηκε σπίτι. Θέλει να φάει, θα πέσει κάτι στο σανατόριο. Όταν σου έρχεται το πρωί από το χορό, θέλει να φάει. Διαφορετικά θα πάει φυματικιά. Είναι άλλες οι αιτίες. Ο νεαρός επίσης, ο οποίος πάει τη νύχτα υπερορία, θέλει να φάει το πρωί και χτυπητό αυγό κλπ. Κλπ. Για να πάει στο σανατόριο. Είναι η αμαρτία εκείνη η οποία κάνει τη ζημιά. Δεν φταίει η νηστεία. Η νηστεία είναι όμορφη και ωραία και βοηθάει πολύ το σώμα. Και όσοι τρώνε λιγότερο, παίρνουν περισσότερες τροφές. Τα μυαλά. Όχι φροντιστήρια, ό,τι θέλετε κάντε. Εφόσον τα παιδιά δεν νηστεύουν, τα μυαλά τους δεν παίρνουν μυαλά. Διότι όταν τρέφεται, έχει το δάσκαλο ή τη δασκάλα και κάνει το μάθημα και τη βλέπει τα πόδια της πάνε σαν γραφομηχανή. Γιατί περιμένει πότε να πεταχτεί έξω. Μπορεί να μείνει εκεί πέρα και άγεται ολόκληρος. Βέβαια σήμερα όλα τα ψυγεία, όπως ξέρετε, είναι γεμάτα. Γιατί λένε ορισμένοι ότι νηστεύει ο δούλος του Θεού γιατί δεν έχει να φάει. Εμείς που έχουμε να φάμε, γιατί θα νηστέψουμε? Άλλωστε, όπως σας είπα χτες, ο Θεός δεν μας τα έδωσε όλα αυτά να τα τρώμε? Δεν μας τα έδωσε να τα βλέπουμε? Και ντουτς. Τέτοια παιχνίδια να μην κάνουμε. Γιατί ξέρετε, ο Κύριος δεν πιάνει πολλές φορές από τα αυτή, αλλά μερικές φορές πιάνει από τα αυτή. Αυτό ήταν κάτι από τις πρώτες ημέρες που είχε παρουσιαστεί σαν έξυπνο μέσα στον κόσμο. Και έλεγαν ότι οι πλούσιοι που είχαν τον τρόπο τους, ότι αυτά είναι για τους φτωχούς, οι οποίοι δεν έχουν να φάνε καημένοι, και βρήκαν την νηστεία και σου λέει είμαι μέσα στην νηστεία γι' αυτό, για να παρηγορηθούν. Εμείς έχουμε να φάμε, να φάμε. Και αυτό συμβαίνει σήμερα. Την νηστεία δεν τον ξέρουν στο σπίτι, δεν την ξέρει την νηστεία. Και αλίμον από τον άνθρωπο ο οποίος δεν βάζει την νηστεία στο σπίτι του. Η νηστεία πρέπει να έχει ιδιαίτεραν θέση στο σπίτι. Ενθυμούμε, όσο μπορώ να θυμάμαι τον πατέρα μου ο οποίος με άφησε 11 χρονών, ότι εγένετο συζήτηση στο σπίτι μας για τρία φύ. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Όμως έπειτα μου ερμήνευσε η μητέρα μου τι είπα να πει τα τρία φύ που είχαν σχέση με το σπίτι. Ήταν η φακή, τα φασόλια και η φάβα. Μπαίνουν τέτοια πράγματα σήμερα στο σπίτι? Πού να μπουν στο σπίτι σήμερα? Ποιος τρώει όσπρια σήμερα? Ώστε έκαμε λάθος ο Θεός που τα έφτιαξε? Δεν ήξερε ο κανένας. Δεν είχε προχωρήσει η επιστήμη τότε. Είχε κάνει λάθος. Δυστυχισμένε άνθρωπε, δυστυχισμένε άνθρωπε. Ξέρετε ότι τα φασόλια αντικαθιστούν κατά πάντα το κρέας χωρίς τοξίνες? Χωρίς τοξίνες. Είχα διαβάσει μια σειρά άθρων που πολύ παλιά το περιοδικό Ζωή αποδείκνυε επιστημονικώς την αξία των οσπρίων, τα οποία λείπουν. Δεν έχει αίμα σήμερα η γυναίκα και κάνει ενέσεις. Δεν τρώει φακές, ποϊσίδηρο. Όχι. Το σπίτι μας θα βάλει όσπρια μέσα? Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Ό,τι έχει φτιάξει ο Θεός, τα έχει φτιάξει κατάλληλα για τον οργανισμό του ανθρώπου. Και θυμούμε ότι δούλευαν τα τρία φύ στο σπίτι. Δευτέρα το ένα φύ, γιατί είχαμε τρεις νηστείες. Δεν είχαμε δύο, όπως νηστεύουν στο Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος δεν νηστεύουν Δετάρτη και Παρασκευή. Νηστεύουν Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Μία τράπεζα το απόγευμα. Το πρωί όταν τελειώσει η εκκλησία, σε 7-7.30 ώρα, θα περάσουν να πάνε να ξαπλώσουν. Σκοθούν για διακονία και το απόγευμα μετά των Εσπερινών θα έχουν μία τράπεζα λιτή ανεφελαίου. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Δεν υποχρεωτική η Δευτέρα. Στέκονται ορισμένοι βέβαια, όπως θα το ξέρετε οι περισσότεροι, σε εκείνο που είπε ο Χριστός μας: εάν η δικαιοσύνη ημών δεν πλεονάσει πλοίον των γραμματέων και φαρισαίων. Γι' αυτό ακριβώς, διότι οι γραμματείς και οι φαρισαίοι ενίστευαν δις του Σαββάτου, Δευτέρα και Πέμπτη,